Στην ταυτοποίηση των υπόπτων που ευθύνονται για τη δηλητηρίαση με τον νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ του πρώην διπλού Ρώσου πράκτορα Σεργέη Σκρυπάλ και τη κόρη του Γιούλια στο Σόλτσμπεργκ, υποστηρίζει ότι προχώρησε η Βρετανική αστυνομία. Είναι δε σίγουροι ότι οι ύποπτοι είναι Ρώσοι. Η Scotland Yard αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα. Τη δηλητηρίαση των Σκρυπάλ ακολούθησε η δηλητηρίαση ζευγαριού Βρετανών στο Έιμσμπερι κοντά στο Σόλτσμπερι. Η Down Sturges δεν επέζησε, ενώ ο Τσάρλι Ρόουλι παραμένει νοσηλευόμενος σε βαριά αλλά σταθερή κατάσταση. Αυτές είναι οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης. Δυστυχώς δεν έχουμε επίσημες δηλώσεις από τη Βρετανική πλευρά. Θέλω να ακούσω τη δηλώση από τη Scotland Yard ή από το Υπουργείο Εξωτερικών. Πολλές εκδοχές που διαβάζετε σε εφημερίδες δεν υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι Βρετανικές αρχές επέρυψαν εξ αρχής την ευθύνη για την επίθεση κατά των Σκρυπάλ στη Μόσχα, η οποία αρνείται τις κατηγορίες. Η υπόθεση προκάλεσε κρίση στις σχέσεις της Βρετανίας με τη Ρωσία και κύμα εκατέρωθεν απέλαση διπλωματών.